Καλό καλοκαίρι σε όλους. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε την αρχή του καλοκαιριού για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία διαμόρφωσης της οδού Μανολάκη, στην οποία θα γίνει διαπλάτηση των πεζοδρομίων, θα γίνει μονόδρομος πλέον σε μία δίωδο, θα γίνει διαπλάτηση πεζοδρομίων και πλέον θα υπάρχει διπλή διέλευση στάθμευσης και δεξιά και αριστερά του δρόμου. Στα πλαίσια αυτής της διαμόρφωσης θα γίνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουμε τους πολίτες να μπαίνουν στο κέντρο της πόλης, τις οποίες θα τις δείτε στις επόμενες μέρες. Ήδη την ηφαίστου την έχουμε αλλάξει κατεύθυνση για να μπορούμε να διευκολύνουμε και τα αστικά λεωφορεία αλλά και την τροφοδοσία. Και στις επόμενες μέρες θα βοηθήσουμε το κυκλοφοριακό ζήτημα που προκύπτει από την αναδιαμόρφωση της Μανολάκη με αλλαγή της κατεύθυνσης της Παναγούλη, και μπαίνουμε στη δικασία να κοιτάξουμε την 28 ή να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση ή όχι, και θα δούμε στις επόμενες ημέρες. Υπομονή ζητάμε από τους πολίτες της πόλης. Πραγματικά η οδό Μανολάκη θα είναι μια πολύ όμορφη οδός και διευκολύνει και τη στάθμευση και θα επιστηθούν χωρίς να πουλιάξουμε προφανώς το πράσινο που υπάρχει στον δρόμο και θα διευκολύνουμε τη σχολή από τους πολίτες. Η διάρκεια, σαν το χρονοδιάγραμμα, έχουμε έως μέσα Αυγούστου περίπου. Ενδεχομένως θα καλύψουμε τέλος Ιουλίου, απλά καταλαβαίνετε ότι νομίζω μέχρι μέσα Αυγούστου θα είναι η διαδικασία της ολοκλήρωσης του δρόμου. Υπομονή από τους πολίτες. Εμείς άμεσα θα προτείνουμε και μέτρα, ήδη σήμερα γίνεται η εγκατάσταση ηλεκτρικών ποδηλάτων σε όλες τις δημόσιες πλατείες, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και τους πολίτες δωρεάν χρήσης και ηλεκτρικών και συμβατών ποδηλάτων, και προτείνουμε τους πολίτες να βοηθήσουν και να χρησιμοποιήσουν και εναλλακτικά μέσα εκτός του αυτοκινήτου. Η πόλη μας είναι προσβάσιμη και από ποδηλατόδρομους και από μέσω του δικτύου και των ποδηλατοδρόμων, και προτείνουμε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν και πράσινα μέσα.